Καλώ ήρθατε στο κανάλι Survivor 2024 Highlights. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα. Μείνετε συντονισμένοι στο Survivor Highlights, καθώ ακολουθούν αρκετά spoilers γύρω από το αγαπημένο reality επιβίωση του Sky. Δυστυχώ επιβεβαίωθηκε η αποχώρηση που δεν ήθελε να μάθει. Μπορεί ακόμα να έχουμε δύο εβδομάδε δράση μπροστά μα στο Survivor 2024. Όμω φαίνεται πω τα αγωνίσματα έχουν γυριστεί και οι παίκτε που είναι να φύγουν έχουν ήδη αποχωρήσει και απολαμβάνουν το υπερπολιτελέ ξενοδοχείο που του φιλοξενεί στον Άγιο Δομήνικο, μέχρι να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Χτε σα αποκαλύψαμε πω ο Χριστόφορο Ταξίδη θα αποχωρήσει αυτή την εβδομάδα. Η πληροφορία είναι τσεκαρισμένη στο 100% και ο παίκτη τη κόκκινη ομάδα είναι ήδη εκτό Survivor μια αποχώρηση αναμενόμενη, με τον ίδιο να φτάνει στην κυριολεξία όσο πιο μακριά θα μπορούσε. Το τερμάτισε που λένε. Ωστόσο στο ξενοδοχείο δεν είναι μόνο του. Και αυτό διότι από το Survivor 2024 έχει αποχωρήσει ακόμα ένα παίκτη και του κρατάει συντροφιά μέχρι να επιστρέψει στην Ελλάδα, αυτό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση είναι έχουν γίνει τα γυρίσματα και για την επόμενη εβδομάδα και έχει αποχωρήσει ήδη και ο επόμενος παίκτη. Το ερώτημα φυσικά είναι τι θα κάνουν οι παίκτες που έχουν απομείνει στον Άγιο Δομήνικο μέχρι να επιστρέψουν στην Ελλάδα στο τέλος του μήνα, αν έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα από τις 10 Ιουνίου, ποιο παίκτη αποχώρησε. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα προβληθεί, μέσα από τη συχνότητα του και και η δεύτερη αποχώρηση, μετά από εκείνη του Χριστόφορο ταξίδι. Μια αποχώρηση που θα στεναχωρήσει πάρα πολύ την Κατερίνα Δαλάκα και θα την κάνει να ξεσπάσει σε κλάματα. Όχι, δεν θα αποχωρήσει η ίδια, αλλά η πολύ καλή τη φίλη, δωρα Νικολή. Οι δύο γυναίκε ήρθαν πολύ κοντά στον Άγιο Δομήνικο και τον τελευταίο μήνα ειδικά είχαν γίνει αυτοκόλλητε, αφού ήταν και οι δύο εκπρόσωποι του γυναικείου φίλου στον Άγιο Δομήνικο και το Σαρβάιβορ. Μια από τι δύο όμως θα καταφέρει να φτάσει στην τελική τέσσερα άδα και αυτή είναι η Κατερίνα Δαλάκα, η Δώρα Νικολή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απολαμβάνει τα κόπτες της με το χριστόφορο ταξίδι στο ξενοδοχείο στον Άγιο Δομήνικο.